Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης σε ταβέρνα στο κέντρο της Μυτιλίνης. Η φωτιά ξεκίνησε από καμένα λίπη στην καμινάδα του μαγαζιού και σβήστηκε πολύ γρήγορα από προσωπικό των διπλανών καταστημάτων που έσπευσαν με πυροσβεστήρες για να βοηθήσουν. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν ολόκληρη την προκυμαία και αναστάτωσαν τον κόσμο που βρισκόταν στα μαγαζιά και στους γύρω δρόμους. Ξαφνικά άρχισε να έρχεται ντουμάνι, μπαίνει μέσα το παιδί που είναι από την πίτσα και λέει ότι έπιασε φωτιά το ζουμπούλι και έχει αρχίσει να φουντώνει όλο το φουγάρο. Τέλος πάντων, βγήκαμε με τον Αποστόλη, μπήκανε μέσα με τους πυροσβεστήρες που είχαμε στα καταστήματα. Κάπως την ελέγξαμε, κατεβήκαν και όλοι από το κτίριο, αλλά είναι μεγάλη ζημιά. Και εσύ μπήκες μέσα. Μπήκα στο κτίριο για να κατέβουν οι άνθρωποι από τα γραφεία, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνανε, γεμάτο όλο, όλο καπνό. Ήταν μια κοπέλα που δούλευε κουζίνα. Από την κουζίνα δηλαδή. Από την κουζίνα ξεκίνησε. Αυτό ήταν κακιά στιγμή τώρα, εντάξει. Βγήκανε φωτιά. Μύρισε στην αρχή, είχε έντονη μυρωδιά. Μου λέει ο άνθρωπος που συνεργάζομαι με το delivery, βγάζει καπνό από το ζουμπούλι μέσα. Έχω τρεις πυροσβεστήρες. Ευτυχώς προσέχω όλη την πυρασφάλεια του μαγαζιού είναι άψογη. Παίρνει τις πυροσβεστήρες. Είδα ότι η εστία ήταν στο φουγάρο και ακριβώς κάτω από το φουγάρο ήταν εκεί πέρα που κάνουν τα φαγητά. Είχε πάρει το φουγάρο από τα λίπη λογικά. Δίπλα έχει τα υγραέρια. Πήρα δύο πυροσβεστήρες, τους έβαλα από κάτω, έδωσα. Και μετά επί το προσπάθησα να την περιορίσω να μην πάει, στα γκαζάκια, στα υγραέρια. Τα τραβήξαμε και εκεί τα υγραέρια και αδειάσαμε πέντε πυροσβεστήρες, έξι μέχρι να έρθει η πυροσβεστική. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Αυτό που κάνουμε νομίζω ήταν την καλύτερη κίνηση. Έχει μεγάλη ζημιά μέσα, πώς... Όχι, όχι, δεν έχει χαθεί τίποτα. Μόνο το φουγάρο είναι που κάρηκε. Δεν βλέπεις πως έχει πυρακτωθεί. Ναι. Αυτό ήθελε. Ευτυχώς θα μπορούσε να πάρει. Είναι όλο ξύλο μέσα. Θα μπορούσε να πάρει όλο το μαγαζί. Φοβηθήκατε και για το δικό σας μαγαζί? Τι να φοβηθώ για το μαγαζί μου, αφού έχουμε 10 μέτρα απόσταση και η τύχη είναι τόση. Ναι. Αλλά δεν υπήρξε πρόβλημα στους από πάνω. Ναι. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Ευτυχώς ο άνθρωπος έχει μαύρα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με τρία οχήματα.